Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί και παλιότερα. Έγιναν συσκέψεις και τότε. Και μάλιστα λήφθηκαν και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως από ό,τι φάνηκε δεν απέδωσαν. Δηλαδή μετά από τόσο διάστημα που ξαναρωθήκαμε σήμερα εδώ, διαπιστώσαμε από τις καταγγελίες για το πλήθος των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, πρόεδροι, τοπικοί κλπ., ότι το πρόβλημα έχει χειροτέρευση. Επομένως, επειδή οι νόμοι όλοι κρίνονται στο πλαίσιο, στο πεδίο της εφαρμογής, προφανώς μπορεί να ήταν αποτελεσματικός για το 90% της ελληνικής επικράτειας. Για κάποιες περιοχές, όπως ανέφερε και η κυρία Πολουδάκη, Κρήτη και κάποια νησιά, δεν απέδωσε. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό για να αποκατασταθεί η άνομη τάξη εδώ και στα Χανιά και στην Κρήτη και αλλού. Επομένως, υπάρχουν πέσαν στο τραπέζι πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες όμως δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν. Θα μαζευτούμε να δούμε ποιες είναι αυτές και θα αποφασίσουμε για την τελική πρόταση που θα υποβάλουμε όσον αφορά το νομοθετικό κομμάτι και κάποια άλλα που μπορεί να μην χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, αλλά κάποιες ρυθμίσεις τοπικές πιθανότητα ή παρεμβάσεις στο τοπικό επίπεδο. Καταρχήν δεν είναι δουλειά μου εμένα, δεν είμαι αρμόδιος, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι. Γιατί δεν το βρίσκουν εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα. Αν είναι νόμιμο αυτό, που εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι νόμιμο. Και υπάρχει ιδιωτική εταιρεία η οποία μπορεί να αναλάβει αυτή την ιστορία, τη περισυλλογή δηλαδή σε κάθε καταγγελία και τη μεταφορά σε συγκεκριμένο μέρος των εγωπροβάτων, προσωπικά εμένα δεν θα βρει το αντίθετο. Εντάξει, και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είπε ότι δεν είναι σύμφωνος. Μπορεί να αμφισβήτησε τη δυνατότητα της εφαρμογής. Ή αυτό που είπε, εγώ είπε ότι υπάρχει κάποιος, να το πέταξε. Δεν ξέρω ποια είναι η εταιρεία αυτή η οποία μπορεί. Ο δικηγόρος του συλλόγου που είναι εκτός κανείων άνθρωπος, ξέρει ιδιωτική εταιρεία που θα έρθει εδώ να κάνει περισυλλογή των ζώων. Να μας τη φέρει εδώ και να την πάει στους Δήμους βασικά, να την προτείνει. Να δουν και τα κοστολόγια τους και ευχαρίστως. Όταν είναι θέμα δαπάνες, αυτά μπορούν να λυθούν. Όταν είναι θέμα όμως προσωπικού και μάλιστα εξειδικευμένου, όλες τις ώρες 24 ώρες που θα μπορεί ο Δήμος να βγάζει έξω ανθρώπους δικούς του, να συλλαμβάνουν ζώα αδέσποτα και να πιτάσει αυτοκίνητα, να τα φορτώνει, να τα πηγαίνει. Πού να τα πηγαίνει, η Αγία είναι μέχρι το μεσημέρι ανοιχτή. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην πράξη, στην εφαρμογή. Πρέπει να τα φυλάει το απόγευμα και τη νύχτα, να τα πάει την επόμενη μέρα τέλος πάντων. Μακάρι αν υπάρχει τέτοια εταιρεία, τέτοια πρόταση, να μας στείλει να την εξετάσουμε.